Μπορεί συνεννόηση. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τελικά χτες να έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε μόνη της. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μέσα στη Βουλή είχε πολύτιμους συμμάχους στο επίπεδο της αντιπαράθεσης πολιτικής και αυτό που βλέπουμε να συνεχίζεται και σήμερα. Για να μην μπαίνει δηλαδή και όλη η κουβέντα, ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. που μπαίνουν σε μια συζήτηση απλά και μόνο αν θα έπρεπε πρώτα να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, η ουσία της ίδρυσης μη κρατικών ιδιωτικών, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, πανεπιστημίων και των συνεπειών που αυτό θα έχει στα ευρύτερα εργατικά λαϊκά στρώματα και στο αποτέλεσμα του πτυχίου, σε μια σούπα πτυχίων που θα βγαίνουν οι απόφοιτοι από πάρα πολλές κατηγορίες που είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα στηρίζουν όλοι τους και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και αυτές οι ταυτίσεις και μέσα στη Βουλή και τα μπερδέματα, γιατί τώρα και όχι αύριο και ίσως λίγο αργότερα και πάει λέγοντας, αλλά και στο κόστος. Δηλαδή, να δούμε το παράδειγμα της υγείας. Ας αφήσουμε το εξωτερικό. Στη Βουλή έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και για τις χώρες και για το τι γίνεται και για τα φοιτητικά δάνεια και για την Αμερική και για αλλού και για πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει στο εξωτερικό. Ας δούμε το παράδειγμα της υγείας που με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα, δόθηκε mm-hmm. αυτή η άδεια, ιδιωτικοποιείται και εμπορευματοποιείται η λειτουργία και του δημόσιου συστήματος. Σήμερα που μιλάμε και είναι στην επικαιρότητα, έχουμε τιμοκατάλογο χειρουργείων. Έχουμε ή δεν έχουμε? Τιμοκατάλογο για τα απογευματινά χειρουργεία. Mm-hmm. Αν έχεις αυτό, τόσα πληρώνεις. Αν χρειάζεσαι το άλλο, τόσα πληρώνεις. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός, από όταν μπαίνεις στη δουλειά μέχρι και όταν είσαι συνταξιούχος, πληρώνεις τόσα χρήματα σε εισφορές που πραγματικά θα έπρεπε το νοσοκομείο να σε περιμένει με κόκκινο χαλί το δημόσιο, με τόσα λεφτά που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και όμως τώρα σου λένε να νομιμοποιήσουμε το φακελάκι για να βγει μπροστά στην προτεραιότητα κτλ. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στο θέμα των πανεπιστημίων και της μόρφωσης. Δηλαδή ένας τιμοκατάλογος πτυχίων με βάση όσο βαστάει η τσέπη σου, το οποίο από την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τους σκόπους που όλοι όσοι περάσαμε στα πανεπιστήμια, όλος ο κόσμος το ξέρει, θυσίες των οικογενειών, για να μπεις, να διαβάσεις δηλαδή, να αιμορραγεί δυστυχώς η λαϊκή οικογένεια με το θέμα των φροντιστηρίων που είναι νόμος, δυστυχώς, για τη μεγάλη πλειοψηφία. Και σήμερα να σου λέει ότι εσείς θα έχετε ελάχιστη βάση εισαγωγής, οι άλλοι θα έχουν ελάχιστη βάση πληρωμής με βάση το πορτοφόλι, και αυτά περί ελάχιστης βάσης πεδίου είναι αστεία. Νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει όταν θα μπορούμε 9.000 έτσι, μόρια να μπαίνει στην ιατρική που από τον άλλο δρόμο, από τον κοπιαστικό βασανιστικό δρόμο, θα πρέπει να φτάσει 19.000. Και ταυτόχρονα για αυτά που είπε και ο κύριος Ρωμανός, βεβαίως ακούστηκαν και αναλυτικά χθες στη Βουλή. Το ΚΚΕ χωρίς ναι μεν αλλά τοποθετείται σε αυτά τα ζητήματα για πραγματικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Αλλά δεν ήταν μόνο του το ΚΚΕ σε αυτή τη μάχη. Έξω από τη Βουλή χτες, ως αποτέλεσμα και ενός μεγάλου αγώνα εδώ και 2 μήνες, ήταν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές. Δηλαδή ένα συλλαλητήριο που είναι και άξιο προσοχή. Εσείς θα τιμωρηθείτε και εντοπίσετε αν δεν συνεχίσετε και το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι. Κανένας αγώνας, κατά τη γνώμη μας, δεν τελείωσε. Με την έννοια ότι χτες εκφράστηκαν 200 φοιτητικοί σύλλογοι με αποφάσεις. Είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτούς τους φοιτητικούς συλλόγους είναι και κάποιοι, λίγοι πια βεβαίως, σύλλογοι που έχει την πλειοψηφία η ΔΑΠ. Και όμως ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπόρεσε να πείσει τους φοιτητές να στηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, και η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης που δεν είχε κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο, όλα ήταν με βάση την τσέπη και οικονομικά, εμπορικά, που σπουδάζεις τώρα, πόσα πληρώνεις τώρα. Μα αυτό λέμε. Εμείς λέμε ότι και τώρα είναι πρόβλημα. Ήτανε πρόβλημα η κατάσταση του δημόσιου πανεπιστημίου. Και στις δημοσκοπήσεις τις ίδιες, ενώ ξεκίνησε με ένα ποσοστό 68% η συμφωνία με το νομοσχέδιο, λέει, στους φοιτητές ήταν 70% κατά από την αρχή, αλλά σε όλη την κοινωνία, όσο πέρναγε ο καιρός, έφτασε στο 50%. Όσο μιλάγανε δηλαδή, τόσο έπεφτε. Που δείχνει και μια λαϊκή αντίδραση και ότι ένας αγώνας πρέπει να συνεχιστεί για πραγματικά δημόσια και δωρεάν. Ωραία, κύριε Ρωμανά, γιατί συνδέεται με όλη τη συζήτηση την οποία έγινε. Και παρακολουθήσαμε καλά από μια ομιλία που έκανε ο Γενικός Γραμματέας, επί της ουσίας όλα, και αυτό είναι επί της ουσίας, θα πω. Για τα ζητήματα του τι φέρνει με βάση την διεθνή πείρα, επιλέχθηκε μια συντονισμένη, ενορχιστρωμένη επίθεση από όλους, αλλά ενορχιστρωτής φάνηκε χθες ποιος ήταν στη Βουλή. Ήταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Φάνηκε και από την ομιλία του χθες στη Βουλή. Να σου πω κάτι άλλο, κύριε Παντιέλο. Ο κ. Κουτσούμπας είναι ιδιαίτερα φύση άνθρωπος. Λοιπόν, ήξερε ότι όταν έλεγε αυτό που έλεγε, θα ήταν ένα θέμα το οποίο το πιάναν όλοι να το συζητήσουν. Να σας πούμε το θέμα, να σας πούμε ακριβώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Να συμφωνήσουμε αυτό είναι το χειρότερο, πέρα. Ότι επιμένετε. Αυτό εδώ. Είναι το χειρότερο. Το πρόβλημα και είναι όταν η μπόχα και την υποκρισία σας και τα δύο μέτρα γίνεται. Και δύο σταθμά στο πολιτικό μας σύστημα. Όταν βγαίνει η μπόχα στην επιφάνεια
Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης κρυφό καμάρι σε όλη την Ευρώπη. Το ότι συνεχίζεται λοιπόν, να στηρίζεται αυτή η ιδεότητα. Κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ να απαντήσω. Κύριε Ρωμανέ, να σας ξεπεράσει να κάτσετε να ακούσετε όμως την διαφορά. Γιατί προσοχή, άκουσα και τον κύριο Κουτσούμπα και διάβασα και τον ριζοσπάστη. Με παράλληλους μονολόγους. Στη Βουλή να λέει ο ένας, να απαντάει. Τώρα εδώ πέρα θέλω να απαντήσετε συγκεκριμένα. Εδώ. Τα ίδια. Όχι. Μοιράσω. Ήμουν χθες στο Blue Sky ακριβώς τα ίδια χαρτιά. Δεν ήταν. Θα έχουν μοιράσει όλους τα ίδια. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δείξτε τα λίγο για να δω, είναι τα ίδια. Ισχύει. Σαν γεγονός ισχύει. Τα ίδια. Το ντοκουμέντο είναι ακριβώς τα ίδια. New Money. Φοβερό. The Talk. Independent. News 24-7. Λοιπόν, δυστυχώς. Όχι, θα το ολοκληρώσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δυστυχώς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως δεν ισχύει για όλους. Μόνο ένα νοσηρό μυαλό θα μπορούσε να πει ότι όποιος δεν έχει την οικονομική. Και εδώ μιλάμε για διαστρέβλωση μεγάλη και της ίδιας. Μα όταν το χρησιμοποιείς ως επιχείρημα κατά ενός νομοσχεδίου. Αυτό που θα το ακούσετε τώρα καλά είναι ότι είναι γεγονός. Είναι δυστυχώς μια πείρα που ανάμεσα και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή στην Αμερική, για παράδειγμα, λένε έχεις χρέη. Μιλάμε για 1,33 το χρέος. Το συνολικό των φοιτητών. Ακούστε, στην Αμερική. Λοιπόν, όχι, όχι, είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό γιατί έχουμε πόρες, έχουμε φίλες, στα ελεύθερα καθεστώτα οι γυναίκες έχουν ελευθερία, έχουν δύναμη, έχουν επιλογές, έχουν επιλογές δουλειών κτλ. Στα ανελεύθερα καθεστώτα που εκπροσωπείτε ως ιδεολογία, προφανώς είναι τα ιδιωτικά. Κύριε Μπατζέλε, μου δεν έχουμε χρόνο. Συγκεκριμένο, επειδή ρώτησε κάτι και η δημοσιογράφη. Εδώ, αν είναι σεξιστικό αυτό, κοιτάξτε, η ανοχή σε τέτοια φαινόμενα είναι σεξιστική. Ωραία, το είπατε. Ωραία. Η ανοχή κύριε Μάζο, 30 δεύτερα. Και ειδικά για τη ΔΑΠ και τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να προσέχετε δύο και τρεις φορές πώς ανοίγετε τέτοια θέματα. Κύριε Μπατζέλε, κάντε μου χάρη όμως. Για τα πάρτι στη σχολή μου, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, σας έχουν κάνει βούκινο κύριε με τα γνωστά έτσι συστήματα και τις φωτογραφίες. Να το λέτε εσείς οι προοδευτικοί, είναι τιμή για τα πάρτι.